Έχουμε μαζί μας τον εφευρέτη και ερευνητή Βαρδί Ροδομαγουλάκη. Και θα μας δείξει σήμερα ένα πρωτοποριακό πείραμα που έχει σχέση με την μεταφορά ενέργειας από τον άνθρωπο. Μεταστοιχείωση. Με τη μεταστοιχείωση. Μεταστοιχείωση δηλαδή της ενέργειας στο νερό. Ναι. Αν το λέω καλά. Την επιρροή του εγκεφάλου στο νερό. Την επιρροή του εγκεφάλου, του ανθρώπινου εγκεφάλου, στην αγωγημότητα του νερού. Στην αγωγημότητα του νερού. Έτσι, αν τα λέω καλά. Τα λέω καλά, κύριε Ροδομαγουλάκη. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα ποτήρι. Για να δούμε λοιπόν τι υλικά έχει το πείραμα που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Έχουμε ένα ποτήρι. Έχουμε ένα ποτήρι. Ένα πολύμετρο, ένα όργανο. Ένα όργανο. Το οποίο το έχουμε βάλει στην κλίμακα 100 μιλιβόλτ. Ναι. 200 μιλιβόλτ. Ναι. Έτσι. Ναι. Το ποτήρι είναι γεμάτο μέσα με νερό. Τι νερό έχει μέσα? Έχει μέσα... Νερό βρύσης. Νερό βρύσης με λίγο αλάτι. Άρα έχουμε μέσα μεταλλικό νερό. Είναι αγώγημο το νερό. Δεν είναι απιονισμένο, είναι αγώγημο. Ναι. Το αλάτι λοιπόν επειδή τα ηλεκτροτά. Έχουμε διαλύσει λοιπόν αλάτι σε τι ποσοτέ, ένα κουταλάκι του γλυκού λιγότερο. Δύο-τρία κουκάκια. Δύο-τρία σπυράκια αλάτι. Και... Ωραία. Επιδρά το αλάτι στα ηλεκτρόδια. Το αλάτι λοιπόν επιδράει στα ηλεκτρόδια. Το ένα ηλεκτρόδιο να διευκρινίσουμε είναι... Αυτό το ηλεκτρόδιο είναι χάλκινο. Χάλκινο. Είναι χάλκινο. Και το άλλο ηλεκτρόδιο είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Μάλιστα. Επιδρά λοιπόν ο χαρκός. Βγαίνουμε δύο καλωδιάκια, έχουμε συνδέσει τους ακροδέκτες του πολύμετρου. Ναι, πάνω σε... Πάνω στο όργανό μας. Και μετράμε, βλέπουμε τώρα τάση μείον 29,4, 29,5 μιλιβόλτ. Τα αφήνουμε να ηρεμήσει το όργανο. Γιατί αν μου κατεβαίνει. Θα ξαναδείς. Έσως αν μου κατεβαίνει. Παίζει, τώρα ανεβαίνει λίγο. Ναι, ανεβαίνει. Τα αφήνω να ζυγιάσει. Να ηρεμήσει δηλαδή. Σαν το κατάρι. Ναι. Να πάει η τσούσο να σταματήσει. Το γανάκι. Να σταματήσει, να ισορροπήσει κάπου να δηλαδή η κλίμακα. Να ισορροπήσει η κλίμακα. Ισορρόπησε. 29,8 δίνει τώρα. 29,9. Κάνει, ναι, 29,9. Στο 30 τώρα θα είναι. Ισορρόπησε. Ναι, 30 είναι τώρα. Μετά, σκεύμαστε αλάτι με το νερό. Δηλαδή, μετά κοιτάμε το ποτήρι ή έτσι απλά σκεφτόμαστε με το μυαλό. Απλώς σκεύμαστε αλάτι. Ερωτάω αυτές τις ερωτήσεις για να μπορεί και κάποιος άλλος να κάνει αυτό το ίδιο πείραμα και να έχει τα ίδια αποτελέσματα. Σκεύμαστε αλάτι. Στο μυαλό μας μέσα βάλουμε την αρμύρα. Την αρμύρα του αλατιού, τη γλυφάδα αυτή. Τη γλυφάδα. Μάλιστα. Το μυαλό επηρεάζει το αλάτι και το αυξάνει. Αυξάνει δηλαδή το αλάτι. Ναι. Αυξάνει την τάση. Μόλις γίνει το μυαλό αλάτι, μεγαλώνει το αλάτι και επιδρά σε ηλεκτρόδια και μεγαλώνει η τάση. Για να κάνουμε το πείραμα λοιπόν, να το δούμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Γιατί δεν πρέπει να το σπάσεις φύγε, μακριά, κάτσε και σε καρέκλα. Μην πήρες να δείχνουμε αργό για τις αγωγενένες, καταλάβω. Λοιπόν. Τώρα σκεφτόμαστε δηλαδή το αλάτι και κοιτάμε το ποτήρι μας, έχουμε προσιλωμένη σκεφτόμαστε το αλάτι. Έχουμε προσιλωμένη όμως την προσοχή μας στο ποτήρι ή δεν χρειάζεται. Κοιτάζουμε το ποτήρι λοιπόν και σκεφτόμαστε την αρμύρα του αλατιού. Και παρατηρούμε και μετά θα παρατηρήσουμε μεταβολή. Μεταβολή συνένδειξη. Στην ένδειξη που μας δίνει το όργανο. Ναι. Αμέσως, πολύ ενδιαφέρον. Αμέσως αλλάζει το όργανο. Αλλάζει η ένδειξη του όργανου. Α, σημαίνει ότι μπήκε περισσότερο αλάτι στο ποτήρι. Αλλάζει η ενέργεια που είναι μέσα στο ποτήρι, συσσωρευμένη. Σημαίνει ότι μπήκε περισσότερο αλάτι στο ποτήρι. Όχι, δηλαδή αυξάνεται το αλάτι που είναι μέσα στο ποτήρι. Και επιδράει σε άρα ουσιαστικά η αλλαγή της τάσης έχει σχέση με την ποσότητα του αλάτου που βρίσκεται μέσα στο διαλυμένο. Άρα αυξήνεται το αλάτι όταν σέβομαστε.
Δηλαδή εμείς δημιουργούμε ουσιαστικά αλάτι με τη σκέψη. Με τη σκέψη αλάτι. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι το συμπέρασμά μας. Ναι. Και το όργανο απλά πιστοποιεί ότι δημιουργήσαμε. Ότι δημιουργήσαμε αλάτι και αύξηση τη δέσμευση. Διότι όσο περισσότερο αλάτι, για να καταλάβουμε, έχει μέσα στο διάλειμμα του νερού, μέσα στο ποτήρι, τόσο μεγαλύτερη τάση παρατηρούμε στο όργανο. Αμέσως αυξάνεται το όργανο. Η τάση αυξάνεται ή μειώνεται όταν αυξάνεται, όταν προσθέτουμε αλάτι. Oh. Τι έχετε παρατηρήσει? Μάλλον αυξάνεται. Αυξάνεται δηλαδή η τάση. Όσο δηλαδή περισσότερο αλάτι έχουμε, τόσο μεγαλύτερη τάση παρατηρούμε. Σημαίνει λοιπόν ότι το νερό επηρεάζει, κάνει δημιουργία από το μηδέν κάτι. Δηλαδή κοιτάζοντας, σκεφτόμενοι το αλάτι, μέσα στο διάλειμμα, αυξάνει η ποσότητα του αλατιού ενώ έχουμε ας πούμε ένα γραμμάριο π.χ. αλάτι μέσα στο ποτήρι, με τη σκέψη μας το αλάτι γίνεται 2 γραμμάρια. Και αλλάζει η αγωγημότητα του υγρού και το βλέπουμε στο όργανο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μάλιστα. Από το μηδέν λοιπόν βγαίνει ενέργεια. Βγαίνει η ύλη. Η ύλη στην προκειμένη περίπτωση είναι το αλάτι. Ναι. Από το μυαλό λοιπόν παράγει αλάτι μόνο. Μέσα στο νερό. Με άλλα υλικά έχετε πειραματιστεί. Με άλλες ουσίες, με άλλα. Και χωρίς αλάτι το νερό, άμα σηκωθεί το νερό, αυξάνεται. Δηλαδή το νερό, ας πούμε, μπορεί να είναι γλυκό, άμα το δοκιμάσουμε μετά, θα αρχίσει να γλυφίζει, να αρμυρίζει δηλαδή. Με ζάχαρη. Παρότι δεν έχουμε ρίξει αλάτι. Ναι, άμα το βάλουμε, με ζάχαρη. Με τη ζάχαρη τι αποτέλεσμα έχουμε, είναι πάλι γλυφό ή δηλαδή γλυκό η τάση. Είναι γλυκό. Αρχίζει και γλυκένει το νερό μετά. Η τάση είναι χαμηλότερη. Η τάση όμως χαμηλώνει, δεν αυξάνεται. Δεν αυξάνεται. Εδώ βλέπουμε πάλι ζωντανά το πείραμά μας. Από 29,5 που είχαμε ένδειξη στην αρχή, έχουμε φτάσει στα 33,9, πάμε για 34. Άρα έμπαινε πολύ αλάτι μέσα. Ότι το αλάτι έχει αυξηθεί μέσα στο διάλειμμα που παρατηρούμε, σε αυτά τα 5 λεπτά που βλέπουμε αυτό το πείραμα. Οι προφήτες γράφουν ότι οι προφήτες κάνουν φαγητό με το μυαλό του. Οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης. Ναι. Οι Εβραίοι προφήτες. Οι Παλαιά Διαθήκης Αΐας, ο Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας. Ο Δανιήλ. Δανιήλ. Κάνουν με το μυαλό του φαΐ. Κοτόπουλο. Δηλαδή πράγματα ανόργανα, ας πούμε, και που υπήρχαν στο περιβάλλον. Όχι, ξανά, από το μηδέν. Από το μηδέν. Δηλαδή εμφανιζόταν, ας πούμε, κάποια ύλη. Μια ύλη, ας πούμε, η οποία τρώγονταν. Ναι. Με εμφάνιση κοτόπουλου. Ναι. Μάλιστα. Αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα βέβαια μέσα. Ναι, άμα ήταν ανοίξει, δηλαδή, το. Μάλιστα. Προφήτης Ηλίας μας. Προφήτης Ηλίας έβαλε το χέρι το πάνω σε ένα ποτήρι. Και αμέσως. Αυξήστε το λάδι και το αλεύρι. Όταν είχε επισκεφθεί μια χείρα για να τον φιλοξενήσει, η οποία ήταν φτωχιά και δεν είχε πολλά τρόφιμα. Ανάστασε το παιδί. Ανάστασε και το γιο της χείρας. Είναι λοιπόν η πρώτη ανάσταση καταγεγραμμένη προ Χριστού. Ναι. Αυτή, μάλιστα. Ναι. Επόμενη, λοιπόν, να κάνει και το έκανε αυτό μέσω. Της ενέργειας. Μέσω της ενέργειας του μυαλού. Του μυαλού. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή και ο Ιησούς Χριστός να έκανε τα θαύματα με τον ίδιο τρόπο. Τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος που έκανε τα θαύματα, ναι, ο Χριστός. Ο με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, μεταστοιχείωσε το κρασί, το νερό, μάλλον συγγνώμη, σε κρασί. Ναι. Μάλιστα. Άμα κάτσουν λοιπόν εδώ πέρα καμία δεκαετία άτομα. Βλέπουμε ότι συνεχίζει να αυξάνει. Είμαστε στο 38 τώρα. Ναι. Άμα κάτσουν. Η τάση είναι στο 38. Ναι. Λοιπόν, 38,2. Και όλο αυξάνει. Για δεν γίνεται. Επίρες βρήκε τη χειρό. Για κοίταξε. Τώρα τι έχουμε. Τρελάθηκε τώρα που είχε χέρα μου. 38,8. 38,9. Τώρα βλέπουμε ότι αυξάνει πολύ πιο γρήγορα. Ναι, είδες. 39. Τι έκανε. Αυξάνει πολύ πιο γρήγορα τώρα. Ναι, βέβαια. Η τάση που βλέπουμε. Ναι, το βλέπουμε ζωντανά το πείραμα. Ναι. Είναι φοβερό. Φοβερό, από το μηδέν να γίνεται ενέργεια. Αυξάνει πολύ πιο γρήγορα τώρα. Μόλις με την επίθεση της χειρός. Γι' αυτό λέει ότι οι Απόστολοι, επιθέντες τα χείρας επί τους ασθενείς, θεραπεύοντο. Έτσι λοιπόν μπορεί να κάνουν. Δηλαδή μπορεί ο καθένας στο σπίτι του να κάνει θαύματα ουσιαστικά. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή θα αλλάξει την ιστορία της ανθρωπότητας. Αν εφαρμοστεί. Ό,τι έκανα, ποιος θα κάνω.
Μπορεί δηλαδή ο καθένας να γίνει Χριστός στα έργα, στα θαύματα. Μάλιστα. Κύριε Βαρδί, είναι πολύ λοιπόν, σπουδαίο αυτό. Αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Ναι. Ήδη μετά την επίθεση του χεριού πάνω από ποτήρι, ξεπεράσαμε την έλλειξη 40. Από 29,9 που αρχίσαμε, έχουμε φτάσει στο 40,4. 40,5. Και αυξάνεται ραγδαία η τάση. 40,5, 40,6. 40,7. Γύρω εσύ γίνεται το χέρι, 40,8. Αν βάλεις ένα ξύλο εδώ μέσα. Αν βάλουμε ξύλο τώρα ανάμεσα από τα, ναι, από τα ηλεκτρόδια, το ξύλο. Τι διαφορά θα έχουμε στην... Άμα πιάσεις το ξύλο και το βάλεις, κάνε αγωγό το ξύλο. Το ξύλο όμως γνωρίζουμε ότι είναι μονοτής. Όχι, ξέρω, περνάει για το ξύλο άντα. Όχι, γνωρίζουμε όμως ότι είναι μονοτής ο ξύλο. Εμείς το πέρα το μετατρέπουμε σε αγώγημο δηλαδή. Το ξύλο είναι αγωγός της ύλης. Της υλικής ενέργειας. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο πείραμα, δηλαδή, το ξύλο έχει σχέση η συμπεριφορά του ξύλου σε αυτή τη διάταξη. Πάνω από πάνω, τα νεύρα, δεν είναι καλωδία. Να κάνω μία ερώτηση. Αν δηλαδή έχει σχέση αυτό που είπατε τώρα για το ξύλο, με το τι είναι ο ξύλο. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι... Ο άλλος έχει τύπιο ξύλο. Στον άνθρωπο πάνω τα νεύρα, δεν είναι καλωδία. Τα νεύρα είναι που αισθανόμαστε. Που... Ναι, είναι μαλακό κρέας. Ναι, κάτι πραγματάκια σαν ίνες είναι. Ναι. Αυτός είναι ο αγωγός. Έχουμε δει στα ζώα, ας πούμε, μας φάζουν αυτό. Αυτός είναι ο αγωγός. Της ενέργειας. Της ενέργειας του εγκεφάλου, μέσα στον άνθρωπο. Ναι. Δεν θέλουμε λοιπόν καλώδια, θέλουμε νεύρα. Θα μπορούσαν δηλαδή να κατασκευαστούν τηλεπικοινωνίες και υπολογιστές με χρήση νευρώνων πλέον και όχι καλωδίων ή... Όχι καλώδια. Όχι καλώδια, έτσι. Όχι καλώδια. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε ζωντανούς νευρώνες και να μεταβιβάζουν σήματα με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Από την ταχύτητα του φωτός. Άρα θα έχουμε τηλεπικοινωνίες απεριόριστων δυνατοτήτων πλέον. Και υπολογιστές απίστευτους. Βέβαια. Και όλα αυτά χάρη στην αρχή που παρατηρούμε τώρα στο ποτήρι, έτσι. Στο ποτήρι. Να του βάλουμε ένα ξύλο να δεις πως το πιάνεις. Να βάλουμε. Για να δούμε. Ναι, βέβαια, βάλω. Τώρα είμαστε στο 42. 42. Και όλα αυξάνει. Λοιπόν. Της ενεργείας αυτής. Για ξανά, ο αγωγός της ενεργείας είναι ένα ξύλο δηλαδή. Ναι, και το νεύρο. Το νεύρο στην προκειμένη περίπτωση της ενέργειας είναι ένα ξύλο. Και το νεύρο του ανθρώπου. Αν παρατηρήσουμε αυτό το ξύλο, είναι ένα νεύρο σε μεγάλο μέγεθος. Ναι, αυτός είναι ο αγωγός της ενεργείας αυτής. Δηλαδή τα νεύρα, ας πούμε, είναι μικρά ξυλαράκια, ας το πούμε. Ναι, είναι ύλη. Μήπως και τα κλαδιά των δέντρων έχουν αυτό το σχήμα γιατί είναι φορείς της ενέργειας. Ναι, φορείς της ενέργειας. Αλλά τώρα πάμε στην ανατολική φιλοσοφία για την πρανική ενέργεια των δέντρων. Ναι, τι μας έδειξε κάτι. Που αγκαλιάζαν τα δέντρα οι αρχαίοι. Τα ιεροί δρύς του Διός δηλαδή. Ιερός δρύς του Διός. Ναι, τι θα δεις τώρα. Αυτό λοιπόν και το νεύρο και το ξύλο σας αφήνω πάνω την ενέργεια. Τώρα πώς τη χειρίζεται τώρα την ενέργεια η διάταξη, αυτό το πείραμα, αυτή η διάταξη. Που έχουμε παρεμβάλει ένα ξύλο σε σχήμα νεύρου μέσα. Λοιπόν, το πιάνω. Τώρα ας πούμε ερχόμαστε σε επαφή ο άνθρωπος με το ξύλο. Κοίτασε. Το πιάνω. Και μεταφέρεται τώρα ενέργεια, μπήκε ενέργεια τώρα μέσα. Αμέσως κόφτει. Βλέπουμε τώρα την έλλειξη είναι στο 42, πάει για 42,1. Και θα συνεχίσει. Ενώ πριν ήταν 41,9, τώρα πίνει 42,1. Το ξύλο λοιπόν και το νεύρο είναι... Δεν χρειάζεται καλώδια. Τέρμα. Θα μπορούσε δηλαδή να μετατραπεί και ένα... το δάσος ας πούμε και το χώμα σε φορέα τηλεπικοινωνιών. Δε. Οι ρίζες που είναι μέσα στο χώμα έχουν σχέση με την νευρική μεταφορά της βιοενέργειας.
Δηλαδή η γη, ας πούμε, είναι ένας γιγαντιός ζωντανός οργανισμός και μεταφέρει την ενέργειά της μέσα από τις ρίζες στα δέντρα. Γι' αυτό, δηλαδή, πάει προς τα πάνω η ενέργεια. Και στον άνθρωπο τα νεύρα. Τα μαλλιά του ανθρώπου που είναι οι νόδοι έχουν σχέση, οι ίνες, δηλαδή οι τρίχες, με την ενέργεια του περιβάλλοντος. Δηλαδή συλλαμβάνουν ενέργεια. Έχετε κάνει κάποιο πείραμα, όχι. Κάτσα, κάτσα. Πάντως είναι το ξύλο και το νεύρο. Δεν θέλει καλώδια εδώ πέρα. Το ξύλο όμως είναι ζωντανό, έτσι. Είναι ζωντανός οργανισμός. Δεν θέλει καλώδια εδώ πέρα. Και το νερό είναι ζωντανό. Και το νερό. Δεν χρειάζεται καλώδια. Δηλαδή έχουμε μεταφορά ενέργειας άνευ καλωδίων ουσιαστικά. Ναι, άνευ καλωδίων. Η ανάπτυξη πάνω και αργίζει κιόλα και μπορεί να βάλει λοιπόν σιλικόνη. Σιλικόνη. Και να βάλει μέσα αλεύρι σιλικόνη. Και να κάτσει αλεύρι. Το αλεύρι στο κέντρο ή να τη λήξουμε τη σιλικόνη με αλεύρο. Με αλεύρι. Να επασφαλίσει με την εμπαλάξη. Δηλαδή ρίχνουμε σιλικόνη, μία γραμμή α πούμε σιλικόνη. Να την εμπαλάξει έτσι με το αλεύρι. Και μετά από πάνω ρίχνουμε αλεύρι. Και θα την... Όχι, θα την μαλάξει με το αλεύρι. Να κάνουμε μια ζύμη. Η σιλικόνη όμως είναι... Η διάφανη σιλικόνη θα λερωθούμε, γιατί είναι εποξιδική. Θα την μαλάξει με το αλεύρι, να κάνουμε σε ένα νερό. Σιλικόνη όταν λέμε αυτή τη διάφανη στο σωληνάριο, έτσι. Σωληνάριο. Για να ξέρει ο κόσμος τι σιλικόνη έχουμε. Θα κάνουμε σε ένα νερό, λοιπόν, που θα κουβαλεί την ενέργεια. Μάλιστα. Αυτή η ενέργεια προέρχεται όμως από εμάς, από το ανθρώπινο σώμα. Από τον εγκέφαλό μας προέρχεται. Μεταφέρεται λοιπόν στο χέρι μέσα από το νευρικό σύστημα και το χέρι τη μεταφέρει στην... Το χέρι τη μεταφέρει εδώ. Μάλιστα. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μεταφέρουμε και από άνθρωπο σε άνθρωπο ενέργεια. Δηλαδή μπορούμε να αγγίξουμε έναν άρρωστο, ας πούμε, και αυτός να θεραπευτεί. Αγγίξει έναν άρρωστο. Με την ενέργεια του... Ένας νέος, αν αγγίξει νέος νέου, σηκώνεται ο νέος προχαμένος. Έχουμε κάνει κάποιο... Έχω κάνει το πάνω που θέλω. Ωραία. Άρα υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που ήταν τέζα στο... Καμένος, είσαι σαν και με την βιοενέργεια που με... Του ήρθα στην κεφαλή και σηκώθηκε κατευθείαν. Με το άγγιγμα, με το ενεργειακό άγγιγμα δηλαδή, έγινε καλά και σηκώθηκε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα έχουμε, καταρρίπτεται λοιπόν ο μύθος των γιατρών και των φαρμακευτικών εταιριών και περνάμε σε μια νέα τύπου, μια νέα εποχή ας πούμε, θεραπείας νέα με οικουμενική ενέργεια, ας πούμε, από όλη τη γη, από όλους στην ανθρωπότητα. Δύο όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι θεραπευτές του εαυτού τους και θεραπευτές των άλλων. Ναι, θα θεραπεύουν με ενέργεια. Και πάμε πάλι στο αρχαίο ελληνικό ιδεώδες του Ιάματος. Ίαμα, ίασης. Ίασης και υγεία. Κάπως έτσι δεν πάει. Αυτό λοιπόν... Εδώ βλέπουμε τόση ώρα που δεν το αγγίζουμε το, να μεταφερθεί ενέργεια στο ξύλο. Έχει πέσει λίγο η ενέργεια. Ναι. Γιατί δεν το αγγίζουμε, αν κάνω λάθος. Για να πλησιάσεις εκεί πέρα. Αν το αγγίξουμε. Για να κοιτάξω. Βλέπουμε ότι ανέβηκε αμέσως. Πήγε στο 42. Είναι. Μόλις το αγγίξαμε από 41,7 πήγε 49,7 πήγε στο 42. Να του κάνω αλλάξει τώρα να δεις. Αμέσως ανέβηκε 42. Όταν το αφήσαμε έπεσε. Ναι. Έπεσε 41,4, 41,3. Μόλις το αφήσαμε το ξύλο έπεσε η ενέργεια. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν θέλουμε καλώδια πλέον. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια κάποια στιγμή στο μέλλον για υποκατάσταση του ηλεκτρισμού και να επινοήσουμε νέες συσκευές, δηλαδή μια τηλεόραση ας πούμε, η οποία δεν θα χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρόνια δηλαδή, νεύρα. Αλλά θα λειτουργεί με βιοενέργεια. Με νεύρα. Να έχουμε μια βιοενεργειακή τηλεόραση, όχι μια ηλεκτρονική τηλεόραση. Τελείως. Ανατρέπτω επιστήμη. Γιατί γνωρίζουμε ας πούμε πόσο βρώμικος είναι ο ηλεκτρισμός στη ζωή μας, πόσο βρώμικος είναι ο ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος, πόσα προβλήματα υγείας, πονοκέφαλη από τις λάμπες φθορισμού, που προωθούν ας πούμε η παγκόσμια βιομηχανία και μολύνει το περιβάλλον και την ανθρωπότητα. Μπορούμε να φτιάξουμε και όντα. Όντα λογικά, έλογα έτσι. Λογικά. Με την ενέργεια αυτή. Ναι. Δηλαδή... Όντα με πόδια και με χέρι.
μπορούμε να σκεφτούμε δηλαδή ένα «ον» και να εμφανιστεί ένα «ον», μια οντότητα. Ναι, καλή οντότητα, έτσι, ναι, κακή. Οντότητα. Αλλά δεν φτάνει η ενέργεια ενός ανθρώπου. Θέλει 15. Εδώ τώρα συνεργαζόμαστε. Μπορεί δηλαδή να πιαστούν χέρι-χέρι. Ναι, να πιαστούν χέρι με χέρι, έτσι. Έτσι, 15 άτομα. Mm-hmm. Και θα σκέφτονται όλοι το ίδιο πράγμα. Και αυτό υλοποιείται, μπορεί να υλοποιηθεί. Πρέπει να είναι σε ευθεία αυτοί οι άνθρωποι, σε κύκλο, πώς, δηλαδή να είναι κλειστός κύκλος. Οπότε να μην είναι ανοιχτός, δηλαδή το ένα χέρι στη μια άκρη στον αέρα και το άλλο χέρι στην άλλη. Πρέπει να είναι όλοι τα χέρια, άρα πρέπει να είναι σε ένα κύκλο, σε κύκλο. Μάλιστα. Τι άλλο τώρα. Άμα θέλει να δεις την ενέργεια του ανθρώπου, σου δείξω τώρα. Τι άλλο να σας ρωτήσουμε τώρα. Να δεις τον ανθρώπου την ενέργεια. Λοιπόν, τι θα σας δεις τώρα. Αυτό είναι το ηλεκτρόδιο το χάλκινο, Ναι. Χαλκούζο είναι αυτό. Κοίταξε να δεις τον ανθρώπου την ενέργεια. Και αυτό είναι το ανοξείδωτο. Ναι, να το κρύψω τώρα με ένα πανί. Μια χαλκοπαρσέλτα. Και θα δεις τον ανθρώπου την ενέργεια. Η ενέργεια αυτή είναι το πράνα, το λεγόμενο πράνα. Δεν ξέρω το πράνα, αλλά ξέρω ότι είναι... Δηλαδή λοιπόν ότι όταν αγγίζεις κάτι αλλάζει. Εδώ δηλαδή τώρα μετράμε τις ηλεκτρικές μεταβολές από το άγγιγμα, έτσι. Ναι, θα αγγίξεις το τραπέζι στα χέρια σου, θα έχεις που θα αλλάξει. Τώρα σκουπίζουμε τα ηλεκτρόδια με χαρτί. Ναι, γιατί πρέπει να είναι στεγνά. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Το πιάνεις. Πόσο μετρά. Τώρα έχουμε 110, 108, 107, 106, πέφτει η τάση τώρα σε μιλιβόλτ. Πέφτει. 101 μιλιβόλτ έχουμε. 100 μιλιβόλτ, 99 μιλιβόλτ και συνεχίζει και πέφτει η τάση. Έχει το... Άμα τα αφήσω... Μόλις αφήσαμε τα ηλεκτρόνια, μηδενίστηκε η τάση. Ναι. Αυτό λοιπόν... Αυτό που μετρήσαμε τώρα, δηλαδή, τι είναι. Είναι η ενέργεια του ανθρώπου. Αυτή είναι η ενέργεια που... Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε να μεταφέρεται μέσα στο ποτήρι προλίγου, είναι αυτό. Η ενέργεια του ανθρώπου. Γιατί όμως, ερώτηση, έχω απορία, γιατί όταν πιάσαμε τα ηλεκτρόδια, αυτή η ενέργεια, ενώ ήταν υψηλή 120 ας πούμε, άρχισε να πέφτει ραγδαία. Εκεί θα σταθεροποιηθεί το όργανο. Είναι πολύ ευαίσθητο το όργανο και... Μπορεί δηλαδή να σταθεροποιηθεί κάπου ή θα πέφτει, θα πέφτει, θα πέφτει. Θα πάει αυτό κάπου. Και θα μηδενιστεί κάπου στο τέλος. Θα πάει. Θα το 60 και θα ζυγιάσει. Γύρω στο 60. Άρα η ενέργεια του ανθρώπου πόσο είναι, 60? 120. 120. Ένας πτωχευμένος άνθρωπος κάνει μόνο 50. Αν βάλουμε δηλαδή αυτά τα ηλεκτρόδια πάνω σε έναν πεθαμένο άνθρωπο, θα ισορροπήσει το 50. Στο 50, δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κατάλαβες για το γεια. Ξανά. Από το 0, μόλις το άγγιξε ο ερευνητής, πήγε στο 120. Λοιπόν, ήταν σαν δίσκαλη, μόλις το άφησε. 120 έγραψε. Μηδενίστηκε. 120, ναι. Το έχουμε, λοιπόν, το έχουμε καταγράψει. 120. Τι θα ξανείς τώρα. Την κύζω εδώ. Δηλαδή, ναι. τρίβουμε πάνω στην μπλούζα τώρα τα... Την κύζω. Ναι. Κοίταξε τώρα πώς θα έγραψε. Έγραψε 130. Είδες. Άρα αυξήθηκε η ενέργεια. Ναι. Δηλαδή, αυξήσαμε έτσι την ενέργεια. Ναι, με το αντίξα σε άλλο πράγμα. Δηλαδή δια της τριβής. Όχι τριβής. Δια της αγγίζουμε πάνω στο σώμα δηλαδή. Ναι. Στο παραπέζι, να στον τοίχο. Ναι. Να στον τοίχο. Πόσο έγραψε. 130. 130 έγραψε. Λοιπόν, τι θα κάνεις τώρα. Αγγίζουμε στον τοίχο τώρα δηλαδή. Ναι. Πόσο έγραψε τώρα. 143. 140. Όχι, αμύρος. Αρνητικός ο τείχος. 127. Εχάθηκε ενέργεια στον τοίχο. Άρα μεταφέρθηκε ενέργεια στον τοίχο. Ναι. Δηλαδή πέρασε ενέργεια από το σώμα μας στον τοίχο και μειώθηκε. Στον τοίχο. Μάλιστα. Άμα θέλει λοιπόν να πάρεις ένα πόνο, παραπέρασε έτσι.
Έτσι. Τώρα δηλαδή αυτό είναι θεραπευτική μέθοδος, μπορεί να θεραπεύει. Μπορεί δηλαδή να πάρουμε ένα... Μάλιστα, ωραία. Αυτό δηλαδή, αυτό που καταγράψαμε τώρα δηλαδή είναι όλο το... η ουσία δηλαδή του πειράματος και της ενέργειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας δείξατε αυτά τα σπουδαία πράγματα. Σας υπέρχομαι. Αφήνεις. Δεν είναι ηλεκτρόληση, είναι ενέργεια. Μετράει την ενέργεια. Ναι. Μάλιστα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα τσουβάλι ενέργειας. Είναι, ο άνθρωπος λοιπόν είναι από, από τη γέννησή του μια μπαταρία ενέργειας δηλαδή. Ναι, μια μπαταρία ενέργειας. Μάλιστα. Λοιπόν, την αρρώσια την παίρνουμε ως εξής. Θέλεις να φέρουμε την αρρώσια? Όταν κάποιος είναι άρρωστος. Ναι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε πως είσαι άρρωστος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τα αγγίζω εδώ πέρα. Γιατί αγγίζουμε το κεφάλι και όχι κάποιο άλλο σημείο του σώματος? Όπου πονεί. Όπου πονεί. Ας πούμε ότι έχει πονοκέφαλο ο νεαρός. Είναι κέντρο. Μάλιστα. Και φεύγει η ενέργεια από κοσί και έρχεται σε μένα. Ναι, αλλά μετά, εάν πάω εγώ ας πούμε να το κάνω αυτό, πες ότι έχει πονοκέφαλο ο φίλος μας. Θα με πονάω το. Ναι. Ναι, σκοπός είναι όχι να γίνει καλά αυτός και να αρρωστήσω εγώ. Ναι, αλλά τη διώξεις μετά. Εγώ θα τη ρίξω στον τοίχο μετά. Ναι, μετά την κάνεις έτσι. Και φεύγει η ενέργεια. Ναι, και διαλύεται και γίνεται τις δύο καλά. Αν πονάει μάτι δηλαδή, οπουδήποτε έτσι μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, έτσι. Και γίνεται τις δύο καλά. Θα μπορούσε ένας όμως που έχει πονοκέφαλο να το κάνει να, ο ίδιος. Έδειξε ότι κλείνει μύτη. Ναι. Έκλεισε μύτη. Εδώ παίξε το κουστί. Έκλεισε μύτη γιατί πήρε την αρνητική ενέργεια από το νεαρό πάνω σου. Μάλλον του δούκα. Ή του δούκα την πήρα. Του δούκα στα θετική και πήρε αρνητική. Ναι. Και έκλεισε μύτη. Μάλιστα. Και όλα αυτά αποδεικνύονται δηλαδή με το πείραμα αυτό, με το ποτήρι. Αυτά έχουν φάει πολύ χρόνο. Θα κάνουμε 23 χρόνια. Το έχετε, βλέπω πάντως, τύπο σταθεροποίηση, δηλαδή αυτή τη γνώση την έχετε, είναι σταθεροποιημένη τώρα βλέπουμε. Κάνουμε πρόβλημα με χαρά τα κοπέδια μας. Και πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε κάποιον που έχει AIDS, μου είπατε? Θα τρώει ραπάνια και τίποτα. Θα τρώει ραπάνια. Ένα μήνα. Δηλαδή η θεραπεία του AIDS είναι το ραπάνι. Ένα μήνα ραπάνια, διότι το κάθε φρούτο μοιάζει με όργανο ανθρώπου. Κάθε φρούτο μοιάζει με όργανο ανθρώπου. Η ντομάτα μοιάζει με καρδιά. Ναι. Η μελτζάρα μοιάζει με σηκώτη. Ναι. Η φλάσκα του ψαρά μοιάζει με στομάχι. Το στομάχι, ναι, μπράβο, ναι. Σωστός. Το αγγούρι μοιάζει με. Μετά με έντερο μοιάζει. Με άντερο το αγγούρι. Μοιάζει. Ναι, το αγγούρι μοιάζει με άντερο. Παχύ. Το παχύ έντερο. Σωστός. Και το γαρίδι μοιάζει με. Το μυαλό. Και το κάστανο με τον προστάτη. Σταγόνασε με μολύ μοιάζει το κάστανο. Σταγόνες. Με εργαλείο γυναίκας. Α. Και σαν κουβάρι. Για δε... λοιπόν, το βάλω το φάρμακο για την εμεινόπαυση. Την εμεινόπαυση. Άρα το κάστανο είναι το φάρμακο της εμεινόπαυσης. Ναι. Μάλιστα. Για το ζάχαρο, τι έχετε να προτείνετε? Για το ζάχαρο είναι η πιπεριά. Η κόκκινη, η κόκκινη πιπεριά. Η ρίχνει το ζάχαρο. Μοιάζει με πάντρες. Η κόκκινη πιπεριά. Μοιάζει με πάντρες. Δεν έχει σχέση ένα θερμοκηπίου ή πέθρια. Όχι, όχι, είναι σημασία. Το ίδιο είναι. Επειδή μοιάζει με πάνγκρας. Μάλιστα. Δυναμώνει το πάνγκρας. Το ανασωπητικό σύστημα του παγκρέατος. Βάλει βιταμίνες ο πάνγκρας. Και το ζάχαρο σταματάει. Μεγαλώνει το πάνγκρας. Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν λένε οι γιατροί αυτά τα πράγματα στον κόσμο? Μα θέλω να γίνει το δικό του. Έχουν συμφέροντα δηλαδή? Έχουν να γίνει το δικό του. Ναι. Γιατί βγαίνει σε χρηστία όλοι οι επιστήμοι. Αυτοί μετά πλέον δεν θα έχουν αντικείμενο ανασχόληση. Μάλιστα. Τι άλλο να σας ρωτήσουμε τώρα? Αυτά. Λοιπόν, για το Αλτσχάιμερ. Ξανά. Για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Ποιο είναι το φάρμακο? Κουνουπίδι. Το κουνουπίδι. Ναι. Δηλαδή, άμα τρώει ο ασθενής με Αλτσχάιμερ κουνουπίδι. Θα φτιάξουν νευρώνες στο κεφάλι. Φτιάχνουν νευρώνες στο κεφάλι. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί μοιάζει το κουνουπίδι με κεφάλι. Άρα έχει συμπαθητική λοιπόν ενέργεια.
Ναι, μοιάζει το κουνουπίδι με νευρώνες, με τον εγκέφαλο. Ναι, ναι. Η θεραπεία του Αλτσχάιμερ είναι το κουνουπίδι, λοιπόν. Το λεμόνι μοιάζει με φυσική γυναίκα. Ναι. Εδώ όποια έχει προβλήματα με το στήθος, ογκίδια και τέτοια, λεμόνι. Το φάρμακο για τον καρκίνο, ποιο είναι, από την έρευνά σας, ποιο είναι? Η ενέργεια. Η ενέργεια. Έτσι. Έχει κάποιο εδώ πέρα, έτσι. Μάλιστα. Για τα αρθρητικά, τι μπορεί να κάνει ο κόσμος? Δεν έχουμε κάτι για τα αρθρητικά. Καλάμι. Καλάμι. Αυτά... Δεν κόμπαρα τα καλάμι. Μάλιστα. Σποδηλική στήλη, σπαθμένη σποδηλική στήλη. Σποδηλική στήλη με καλάμι. Είναι τα καλάμια που μοιάζουν με κόκαλο. Σαν πόδι. Δεν είναι μόνο το κόκαλο, καλάμι. Τα καλάμια. Έχουν και πολλά. Είναι και το ζαχαροκάλαμο. Το ζαχαροκάλαμο. Άρα η ζάχαρη λοιπόν είναι το καλύτερο φάρμακο για να μην σκληρύνουν τα κόκαλα. Για την οστεοπόρωση δηλαδή. Όχι, να μην σκληρύνουν. Για να μην σκληρύνουν. Να μην σπούνε. Να μην σπούνε. Άρα για να μην σπάνε τα κόκαλα πρέπει να έχει. Το χαρούπια. Χαρούπια. Να τρώμε χαρούπια δηλαδή. Ναι. Δεν μπορούμε να πάρουμε πολύ ζάχαρη. Έχουν τα χαρούπια του μόνο ζάχαρη. Αυτά σαν σοκολάτα δεν είναι. Έχω φάνηκε. Δεν είναι σοκολάτα, είναι σαν ζάχαρη, ξινή ζάχαρη. Ξινή ζάχαρη. Είναι λοιπόν το καλύτερο φάρμακο για τη σκλήρυνση του κοκάλου, να μαλακώσει το κοκάλο μέσα. Οι κυριοί που κουνούνται και δεν σπούν τα κοκάλα. Δεν σπάει το κοκάλο, ε. Γιατί τρώνε χαλούπια. Γι' αυτό ο κόσμος τώρα όλος πάνε τα κόκαλα του από το τίποτα. Ναι. Πάει να σηκώσει ένα πακέτο άλλος και σπάνε το κόκαλο. Η ζάχαρη λοιπόν το καλύτερο χάρμα. Γι' αυτό τι έχει το ζαχαροκάλαμο μέσα. Και γι' αυτό πολεμάνε οι γιατροί τη ζάχαρη. Ναι. Να μην τρώει ο κόσμος ζάχαρη. Για να σπάνε τα κόκαλα του. Ναι, ας πούμε τα κόκαλα. Είδες, μάλιστα. Αν μην πάτε ζάχαρη θα πάει ένα είδος. Ξυλοκέρατο λοιπόν το χαρούμα μοιάζει με κόκαλο έρας. Με κόκαλο κατσίκας. Ναι. Αυτό τι επίπτωση, τι σύμπτωμα έχει? Να μαλακώνει το κόκαλο, να μην σπάει το κόκαλο του. Γι' αυτό τρώνε οι κατσίκες, ναι, χαρούπια. Ναι. Και παρατηρούμε ότι κανένα ζώο δεν σπάνε τα κόκαλά του, δεν σπάνε τα πόδια. Κανένα ζώο δεν σπάνε τα κόκαλα. Μόνο ο άνθρωπος σπάνε όλα. Ναι, γιατί... άμα γεράσει. Τυχαίο, γιατί? Γιατί στα ζώα δεν σπάνε τα κόκαλα και βλέπουμε μια κότα, ας πούμε, έχει κίτρινο κόκαλο γερό. Ενώ ο άνθρωπος, ας πούμε, τα κόκαλα του διαλύονται. Άρα η ζάχαρη είναι το καλύτερο φάρμακο για τη μαλάκωση κόκαλα. Μάλιστα. Αλλά όποιος έχει μαλακά κόκαλα και έχει πάρσει στα κόκαλα, δεν πρέπει να τρώει ζάχαρη. Είναι αρνητική μετά, έτσι. Ναι, όποιος έχει, πόσο λένε αυτό. Οστεοπόρωση. Οστεοπόρωση απογορεύει ζάχαρη. Μάλιστα. Και όποιος έχει ζάχαρη. Κάτω ζάχαρο έχει σχέση με την ινσουλίνη στο πάγκρεας, είναι άλλο καπέλο αυτό. Είναι λοιπόν μια επιστήμη, φοβερή επιστήμη. Ναι, επιστήμη. Άρα έχουμε τώρα δηλαδή τη γέννηση μιας νέας επιστήμης για την ανθρωπότητα. Που θα δώσει νέα πνοή, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις στα πανεπιστήμια, νέες μονάδες υγείας, νέα όλα, καινούργια. Κατέρευσε η επιστήμη παλιά. Η παλιά επιστήμη τέλειωσε. Δηλαδή μπαίνουμε τώρα στη νέα εποχή. Σε νέα εποχή τώρα. Κατέρευσε η επιστήμη παλιά. Μάλιστα. Οι Ρώσοι με τη φωτογραφία, Κίρλιαν, το κάνουν με πιο οργανωμένο τρόπο το πείραμα. Λοιπόν, μπορούμε άντα ένα βυθείο νερό, ναι, να το μεταφέρουμε στο πετρέλαιο, σε βενζίνη. Με την δύναμη του εγκεφάλου. Με την δύναμη του εγκεφάλου ή ένα μηχάνημα που θα κατασκευάσουμε, ναι, μεταστοιχειωτικό. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε ένα μηχάνημα μεταστοιχειωτικό, ναι, και να μετατρέπει οποιοδήποτε ύλη σε κάτι, ναι, οτιδήποτε άλλο. Και να έχουμε βενζέρδα. Αυτό είναι φοβερό. Θα λύσουμε δηλαδή, πλέον δεν θα πληρώνει ο κόσμος ακριβά τη βενζίνη του 1,80 το λίτρο και, και 2 ευρώ, αλλά θα μπορεί να έχει νερό στο σπίτι του και να το μετατρέπει σε βενζίνη. Ναι. Είναι... το μηχάνημα μεταστοιχείωσης. Πρέπει να φτιάξουμε βέβαια μηχάνημα μεταστοιχείωσης. Άρα η μεταστοιχείωση όμως γίνεται, το είδαμε στο πείραμα αυτό προλίγου. Ναι. Να μας πούνε καμιά κοσαρία ονομά τους, το Έχετε γράψει και ένα βιβλίο, Λευκή Μαγεία και Έρευνα. Μέσα εκεί καταγράφονται όλες αυτές τις παρατηρήσεις
για την ενέργεια και τη σχέση των φυτών, τη θεραπευτική σχέση του σχήματος, αν το λέω σωστά, του σχήματος των φυτών με διάφορες παθήσεις ανίατες πολλές φορές για τη συμβατική επιστήμη του ανθρώπου. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Ναι. Άμα κοιτάξεις τα φύλλα των δέντρων, έχουν σχήμα πάνω. Το μοτίβο των φύλλων. Ναι. Το σχήμα δείχνει κάτι. Πείτε μας ένα παράδειγμα. Η αλόη, παραδείγματος χάρη, έχει δοντάζει και μύτη. Τα φύλλα της αλόης. Ναι. Πάμε όπως να δείτε μια αλόη. Που σημαίνει ότι... Σημαίνει ότι είναι αντιβίωση και καθαριστικό. Η αλόη. Ναι. Πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό οι Αμερικάνοι μας πουλάνε την αλόη πανάκριβα εδώ στην Ελλάδα. Και καθαριστικό και αντιβιωτικό. Κάνουνε καλλυντικά, κάνουνε κρέμες, κάνουνε... Άλλοι βάζουν αλλιώς. Και αντιβιωτικό. Άλλοι βάζουν και, πώς το φτιάχνουν με την αλόη, ό,τι πράγμα θέλεις. Άλλοι έχουν φτιάξει με την αλόη, μέχρι και αντιγυριακό. Αντιγερατικό. Αντιλιακό. Αντιβιωτικό. Α, στο σούπερ μάρκετ νομίζω. Αντιβιωτικό πλήρες. Αντιβιωτικό πλήρες. Έχουν μέχρι και σπρέι, πανέχουμε να σας δείξω. Έχει σπρέι και όσο πιο πλήρη να έχεις, ακριβώς την άλλη μέρα έχει γίνει. Λοιπόν, και πού να ξέρει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα το γράψει αυτό. Αυτή είναι εισαγόμενη, τι φτιάχνει τελικά. Κοίτασε. Όχι. Κοίτασε αυτό. Αυτό είναι ένα κλάδι. Αυτό είναι η μήτρα της γυναίκας. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν είναι. Μοιάζει. Άμα το γυρίσει ανάποδα. Έτσι δεν είναι. Μαζί. Ναι, είναι, μοιάζει. Μοιάζει. Και ουρίτρα. Μοιάζει, εντάξει. Το κοτσανάκι του αχλαδιού. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι για να μην ρίχνει γυναίκα τα παιδιά. Δηλαδή, άμα τρώει μια έγκυος γυναίκα αχλάδια, δεν πρόκειται να αποβάλει. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί πολλές γυναίκες αποβάλλουν και δεν μπορούν να τους πούνε γιατί. Αυτό όμως, που το ναι. Αυτό μοιάζει μήλο. Τι είναι αυτό. Μήλο. Είναι για να ξεγεννάει γυναίκα. Δηλαδή, άμα θέλει να γεννήσει κάποια καλά, τρώει μήλο. Για το τους, ανοίγει εδώ πέρα. Μάλιστα. Η ουρίδρα και ανοίγει. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να βοηθήσει κάποιες γυναίκες που έχουν δυστοκίες. Ναι. Αλλά όταν υπάρχει μέσα στο σπίτι και γεννάει γυναίκα ένα τέτοιο πράγμα, αποκλείται η γύση. Δηλαδή, άμα υπάρχει μέσα στο σπίτι αχλάδι, δεν μπορεί να γίνει η γυναίκα. Δεν μπορεί να γίνει. Θα σου δείξω και μια ντομάτα τώρα. Να δούμε και μια ντομάτα. Να δούμε. Λοιπόν, η καρδιά. Οι κοιλότητες μέσα που έχει η ντομάτα θυμίζουν τις κοιλότητες της καρδιάς. Να τη. Πλήρες καρδιά. Βλέπουμε λοιπόν μια ντομάτα η οποία είναι ακριβώς στο σχήμα της καρδιάς. Ναι. Και αν την κόψουμε με το μαχαίρι θα δούμε και τα σπηλαιώματα της καρδιάς. Και τέσσερα σπηλαιώματα. Και τις βαλβίδες όλα, τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Αυτό είναι μια πτεριά. Είναι... Η καρδιά τεφτή. Ναι. Βλέπεις, καρδιά τεφτή. Και η πιπεριά, δηλαδή καρδιά. Ναι. Άρα η πιπεριά καθαρίζει την καρδιά. Α, δηλαδή για να ξεβουλώσουν οι αρτηρίες που έχει ο κόσμος, πολλές βουλωμένες αρτηρίες, πρέπει να τρώει συνέχεια πιπεριά. Βλέπεις. Πράγματι, έχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα. Έχει εντυπωσιακή ομοιότητα. Οι δύο κοιλότητες. Να, ανάτσι μέσα. Θα σου δείξω μέσα πώς είναι. Θα την ανοίξουμε τώρα. Βλέπεις, κούφια καρδιά. Δεν είναι φυτά είναι αυτά και... Αλλά είναι ακριβώς ίδιες, ας πούμε, οι σχέσεις με την καρδιά. Ναι, α, είναι... Λοιπόν... Όπως και η μαύρη ντομάτα, βοηθάει σε ένα άλλο μέρος. Βλέπεις, να την μαύρη ντομάτα δεν έχω δει ποτέ. Γεια, βλέπεις. Σοβαρά. Ναι. Καλλιεργείται. Ναι, έχει μαύρη ντομάτα. Να την μαύρη την καρδιά. Ναι. Πήρες καρδιά. Να την. Αυτή είναι μια παιδιά πράσινη τώρα. Ναι, αυτή μοιάζει με καρδιά. Μαύρες ντομάτες καλλιεργείται. Το λιμόνι λοιπόν. Σπάνι, λοιπόν, αυτή είναι το για να τις βρούμε στο εμπόριο δηλαδή, καταλάβεις. Ναι, αλλά τις είναι πιο άκριες. Μάλιστα. Το βεζί της γυναίκας. Ότι αυτό δεν θα τα αποκλείσει. Αυτό εδώ πέρα είναι, αυτό εδώ πέρα είναι ένα λεμόνι. Το βεζί της γυναίκας. Και, τι, και το λεμόνι τι μας, τι ωφελεί. Καθαρίζει το πνεύμα γάλα. Δηλαδή μια, όταν γεννήσει και είναι λεχόνα, για να βγάλει καλό καθαρό γάλα πρέπει να τρώει λεμόνι. Βέβαια. Αφού είναι
πιάλα. Το πορτακάλι. Έχει αυτό ρόγα εδώ πέρα. Πρισμένη ρόγα. Το κάτω μέρος του πορτοκαλιού που έχει ρόγα. Πρισμένη ρόγα. Άρα έχει και αυτό σχέση με το... Ναι. Αυτό βγάλει λοιπόν πολύ γάλα. Για να, δηλαδή μια έγκυος για να βγάλει πολύ γάλα πρέπει να τρώει πορτοκάλι. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν αφροδισιακά φάρμακα. Όλα, λοιπόν. Όλα αυτά είναι αφροδισιακά δηλαδή. Όλα αφροδισιακά φάρμακα. Τα πάμε. Φοβερό αυτό. Ναι. Άρα είναι μια λύση. Δηλαδή κάποιοι τώρα που πάνε να αγοράζουν Viagra, πάνε σε σεξολόγους, από αυτούς, από εκείνους. Το μανιτάρι λοιπόν. Να τρώνε μανιτάρια. Δηλαδή η θεραπεία της γυναικείας ψυχρότητας και της αντρικής ανικανότητας είναι το μανιτάρι. Το μανιτάρι μοιάζει με όλα μάτρα. Μάλιστα. Όταν είναι όρθιο, έτσι. Όταν είναι όρθιο. Ναι. Και έχει το πέρα μπροστά. Ναι. Και ξέρεις γίνεται αλήθεια. Και είναι το καλύτερο ξέρω που πάμε. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες, έτσι. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Βέβαια. Ας είναι πολλά και πολλά και διάφορα. Πολλά. Το πεπόνι. Δημήτρη, θέλω να τον ρωτήσεις για τη μαύρη ντομάτα, να δεις. Το πεπόνι. Θα μας πει και για τη μαύρη ντομάτα ο Βαρδής. Το πεπόνι. Το χνούδι του στομάχου. Κλείσει το ψυγείο. Ναι, το κλείσει το τόπο. Το χνούδι του στομάχου. Αυτό είναι σε σχήμα στομάχου τώρα το. Ναι, το σχήμα. Πεπόνι. Το χνούδι του στομάχου. Το αγκιακό σύστημα του στομάχου. Το αγκιακό σύστημα του στομάχου. Το βλέπουμε στις ραδώσεις του πεπονιού. Ναι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έχει είναι το χνούδι του στομάχου. Άρα, άμα τρώμε πεπόνια, δηλαδή το φλούδι πρέπει να τρώει ο άνθρωπος για τις στομαχικές παθήσεις και το φλούδι μαζί. Άρα και το φλούδι μαζί κάνει καλό στις στομαχικές παθήσεις. Για τη μαύρη ντομάτα, τι έχετε να μας πείτε, λοιπόν, που μας είπε ο φίλος μας προλίγου. Είναι οι ποικιλίες πολλές για κάθε περίπτωση. Η μαύρη ντομάτα, δηλαδή, πού μπορεί να χρησιμεύσει, η μαύρη ντομάτα. Ναι. Γιατί. Σε τι μπορεί να ωφεληθεί δηλαδή ένας άρρωστος άμα τρώει μαύρη ντομάτα. Μαύρη ντομάτα. Ναι. Η καρδιά του γίνεται πιο σκληρή. Άρα η μαύρη ντομάτα κάνει καλό στις καρδιακές παθήσεις. Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν. Στην αρτηριοσκλήρωση δηλαδή. Ναι. Το σχήμα λοιπόν αυτό του φυτού. Αυτό είναι γεράνι νομίζω. Το σχήμα, το σχήμα του φυτού εδώ πέρα. Το γεράνι. Έχει αδουδάκι από γεωργείο. Έχει. Θα το δούμε από κοντά. Ναι. Έχει δοντάκια. Πράγματι έχει δοντάκια. Σημαίνει κάθαρση. Καθαρτικό. Άρα άμα κάνουμε αφέψιμα δηλαδή γερανιού. Καθαρίζω από γερανιού. Γεράνι είναι αυτό. Γεράνι είναι αυτό αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Καθαρίζω από γερανιού. Είναι γεράνι. Ναι. Γεράνι. Καθαρίζω από γερανιού. Άμα κάνουμε αφέψιμα δηλαδή γερανιού, καθαρίζουμε. Είναι αποχρεμτικό, καθαριστικό. Τα δοντάκια σημαίνουν καθαρίζουν. Και άλλα δηλαδή φυτά που έχουν δοντάκια, τα φύλλα τους, μπορούμε να τα κάνουμε αφέψιμα και να τα πιούμε. Αρκεί βέβαια να μην είναι δηλητηριώδη, να το προσέξουμε αυτό. Να σου δείξω τα φυτά πάντα. Να προσέξουμε να μην είναι δηλητηριώδη. Λοιπόν. Δείξτε την αλόη. Για να δούμε την αλόη. Έχεις αλόη. Έχεις αλόη. Εδώ είναι βαθύ αλόη. Ένα πράγμα σαν κάρπος, δεν είναι. Αυτό εδώ. Βλέπεις πως είναι κάτι σήμα διάλυσης. Αυτό εδώ είναι αλόη. Όχι. Όχι. Το πράγμα. Ναι. Να, κάτι είναι αλόη. Έχει. Έλα εδώ, να. Σήμα διάλυσης. Ναι. Όχι, αυτή είναι διάλυσης. Δρακοντιά είναι αυτό τι είναι. Δρακοντιά. Αυτό διαλύει τα καρκινώματα. Ξέρετε. Αυτό εδώ είναι αλόη. Ναι. Ναι. Δοντάκια και μύτη. Αυτό εδώ λοιπόν είναι η αλόη. Δοντάκια. Α, είναι καθαρτικό τώρα αυτό και πουλωτικό. Όχι πουλωτικό, αντιβιωτικό. Αντιβιωτικό. Ισχυρό αντιβιωτικό. Η αλόη. Ναι. Ισχυρό αντιβιωτικό. Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά όμως, τον έχουν στην άγνοια. Α, άγνοια. Να δεις. Τον έχουν μέρα νύχτα εγκλωβισμένο στα τσοντοκάναλά τους και τον έχουν στην άγνοια. Αυτό σημαίνει, εδώ το πράγμα, ότι έχουμε αιχμής ενεργίας. Στο σημείο δηλαδή που κάνει αυτό το άκρο το φύλλο έχει αιχμή ενέργειας, δηλαδή χτυπώ με δύναμη. Χτυπώ με δύναμη. Άρα δηλαδή πού μπορεί να μας φανεί ωφέλιμο αυτό. Αυτό. Ναι. Ε...
ακόμα τώρα. Αλλά είναι υποέρευνα όμως, το ερευνά. Είναι υποέρευνα. Ενώ αυτό το πράγμα, που τον έτω άλλο, σημαίνει διάλυση, φίλε μου. Αυτό εδώ είναι, αυτό είναι τι είναι. Σκόρπισμα. Αρμπαρόριζα είναι αυτό. Ναι, σκόρπισμα. Δηλαδή άμα τρως αρμπαρόριζα θα κάνει κακό. Το τρώεις και σου διαλύει το φαγητό. Για τη χώνευση λοιπόν. Ναι. Άμα έχουμε λοιπόν δυσπεψία, μπορούμε να τρώμε αρμπαρόριζα. Ναι. Διαλύει το. Διαλύει, μάλιστα. Το και όχι να πίνουμε κοκακόλα. Μοιάζει με το χαμηλού το. Μοιάζει με το φύλλο του χαμομηλιού. Ναι. Και όχι να πίνουμε κοκακόλα και τα άλλα αναψυκτικά που κάνουν κακό στην υγεία μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τούτο το πράγμα είναι το καλύτερο φάρμακο. Αυτό πώς λέγεται αυτό. Το καρκίνο. Πώς λέγεται αυτό το. Δρακοντιά. Η δρακοντιά. Η δρακοντιά λοιπόν είναι το φάρμακο, είναι ένα από τα φάρμακα για τον καρκίνο. Ναι, διαλύει τόμου. Μάλιστα. Για το βλέπεις. Για το πως είναι απάνω η έμπιση. Τι διάλυσης. Το σχήμα αυτά τα χρώματα δηλαδή είναι ναι, της διάλυσης. Τη διάλυση τα χρώματα. Μάλιστα. Και διαλύει τους καρκινικούς όγκους. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ροσταφύλλι. Πάμε να δούμε το ροσταφύλλι. Θα το βγάλω σαν ροσταφύλλι και πέρα. Να δούμε τα σταφύλια. Εδώ έχουμε ένα σταφύλλι. Αυτό είναι. Να το δούμε από κοντά. Το σπέρμα του άντρα. Το σταφύλλι λοιπόν έχει σχέση με το σπέρμα. Και για πες μας, δηλαδή πώς μπορεί να ωφελήσει αυτόν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος σταφύλλι είναι για την παραγωγή σπέρμα. Δηλαδή άμα έχει κάποιος ολιγοσπερμία πρέπει να τρώει σταφύλλι για να επανέλθει η γονιμότητα στα κανονικά επίπεδα. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα δίνει κάτι αλλά δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα. Αυτό τι φυτό είναι. Και αυτό δείχνει κοντή ενέργεια, όχι μητερή. Έχει παχύ φύλλο βλέπουμε. Ναι. Πώς λέγεται αυτό το. Αυτό πώς το λένε αυτό το φυτό. Σαρόγαλος. Ευκολιά. Ναι, θα τρίξεις ένα άλλο. Σαρόγαλος. Έχει λαιμό. Τα ρόδια. Έχει λαιμό. Και κεφάλι. Για το ρόδι τώρα. Ναι. Έχει λαιμό και κεφάλι. Και πού μπορεί να φανεί. Το καλύτερο καθαρτικό του μυαλού. Το ρόδι λοιπόν καθαρίζει το μυαλό. Κόψε. Να, έλα. Πού μην κόψε. Για το μυαλό, ο λαιμός και το κεφάλι. Το ρόδι. Ο λαιμός και το κεφάλι. Άρα είναι μια οντότητα το ρόδι. Ναι, οντότητα. Ποιες άλλες θεραπείες κάνει άλλο. Δηλαδή, τι άλλα συμβάσματα έχεις ακουστά. Εγώ έχω ακούσει ότι γεια σου δώρα, καλά είσαι, καλό μήνα. Σε κρέμα στις μούρις. Για κρέμα στη μούρη. Έχω κάνει. Έχουν βάλει. Για πείτε μας για τον κρίνο. Ο κρίνος είναι. Τον άσπρο κρίνο, τον μπλε κρίνο. Ο κρίνος είναι για σεξουαλικό φυτό. Είναι σεξουαλικό φυτό. Ναι. Μάλιστα. Γιατί είναι όμορφο. Αμέσως μόνο το μυρθεί γυναίκα ανοίγουν οι ωρέξεις. Αυτό θα το πει να δώσει λίγο τη γιαγιά. Να ανοίξει ο ωρέξεις. Μπορεί να βάλει τα πλέον και τα λίγο. Και τον 30χρονο έχει την ίδια ιδιότητα. Το 30χρονο τι ιδιότητα έχει. Σεξουαλική. Άρα είναι και αυτό αφροδισιακό δηλαδή. Ναι. Ό,τι είναι όμορφο. Είναι και αφροδισιακό σεξουαλικό, είδες. Ό,τι είναι όμορφο. Σωστός. Ό,τι είναι όμορφο. Έχουμε λοιπόν. Είναι σεξουαλικό. Μα το λουλούδι είναι το γενετικό όργανο των φυτών. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια νέα επιστήμη. Δεν την γνωρίζει κανένας. Η οποία. Η οποία θα αλλάξει το σύν του περιβάλλοντος του. Θα αλλάξει λοιπόν την ιστορία της ανθρωπότητας. Ναι, θα αλλάξει την ιστορία της ανθρωπότητας του. Σε πόσα χρόνια. Και θα αρχίσει από τους κριτικούς. Σε 20 χρόνια μέσα είναι πλήρες. Η οποία αυτή η επιστήμη, να πούμε και το σημαντικότερο, ξεκινάει από την Κρήτη.
Αυτό δεν το έχουμε πει. Η επιστήμη αυτή ξεκινάει από την Κρήτη. Γιατί μόνο εδώ στην Κρήτη έχουμε αυτά τα πράγματα. Μόνο στην Κρήτη βγαίνουν αυτά. Έτσι. Εδώ έχουμε τα πράγματα. Έχουμε κάνει διαβήματα και την κυβαλαφρούση τα βρήκαμε. Ωραία, τέλεια. Πού να δεις. Το πέρασα στο Ιντερνετ, το πέρασα τρεις φορές και βγάλα κάποια βιβλία. Ναι. Θα έχει βάλει και στην εφημερίδα. Τέλεια. Και θα τα βάλει και να βάλει βιβλίο. Είδε λοιπόν η Δραχοντιά πόσο διαρκτικό είναι. Η υδρακοντιά διαλύει τους καρκίνους όμως. Ναι. Κακός, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Δεν το ξέρει. Διαλύει όπως το χρέας. Δεν είναι τσάλα, δεν τσάλα. Υπάρχει αυτό το τσάλα. Δεν ξέρω τα πράγματα. Το κρεμμύδι είναι μάτι. Είναι πολλά. Το κρεμμύδι κάνει καλό στα μάτια. Ναι. Για τις παθήσεις των ματιών, τι έχετε να προτείνετε. Το μυρίζει, να το βάλει στα μάτια σου, να δακρύζει. Να δακρύζει. Καταρτικό, Λία, και έχει τις δακτύρες μπροστά και το βοργό. Μάλιστα. Άφου σου πέρα στην κανονικό μου, είναι κανονικό. Μπερδεύτηκε. Περίγω.